των εθήμων που κάνετε αυτή η παρουσίαση. Εντάξει, είχαμε και εμείς τη Γουρνοχαρά κάποτε, δεν ξέρω τώρα αν γίνεται ακόμα στον τόπο μου. Πάντως προηγουμένως, επειδή είχαμε πάει με τις κάμερες του Metar.gr, είχαμε πάει και στην Καλαμάτα, είχε καλό καιρό. Εγώ είμαι από την Ηλία Κρέστανα και χαιρετώ και την πατρίδα τα άγια χώματα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θέλω να το πω και το λέω για να τα ακούσουν και οι φίλοι τηλεθεατές και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έχουμε κάνει μία μεταξύ μας συνεννόηση έτσι ώστε πιο έγκυρα, εγώ δεν νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε μια σειρά από πληροφορίες που ψάχνουν οι φίλοι τηλεθεατές, οι πολίτες, με μια σειρά από κάρτες που έχουμε φτιάξει, και αυτό είναι σε μια συνεργασία που έχει προκύψει μεταξύ μας και σας ευχαριστώ θερμά. Πάμε λοιπόν, θα έλεγα, σε πρώτο επίπεδο να παρουσιάσουμε τις κάρτες αυτές που έχουν να κάνουν με ΕΦΚΑ, ασφάλιση, συντάξεις και πάει λέγοντας. Στο τέλος όμως της κουβέντας έχουμε και λίγο πολιτική κουβέντα. Τα δύσκολα. Όχι, δεν είναι δύσκολα, είναι μέσα στη ζωή μας αυτά. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε. Λέω να ξεκινήσουμε με την διαγραφή των αμφισβητούμενων οφειλών στα πρώην ασφαλιστικά ταμεία προ ΕΦΚΑ. Ναι. Εδώ μιλάμε λοιπόν για τις τρεις πρώτες κατηγορίες. Παρακαλώ να έχουμε λοιπόν και την πρώτη κάρτα, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε και να εξηγούμε στους φίλους τους τηλεθεατές τι υπάρχει. Πάμε λοιπόν. Τρεις πρώτες κατηγορίες. Τρεις πρώτες κατηγορίες, αν δεν κάνω λάθος, τα βλέπουμε, ήδη τα βλέπετε. Αυτό το οποίο λοιπόν έχουμε, το έχουμε ήδη στην πλάτη μας, Υπουργέ μου. Ναι. Λοιπόν, οι τρεις πρώτες λοιπόν κατηγορίες. Ένα. Νέοι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 1η-1η του 1993 και μετά, με παράλληλη ασφάλιση που δεν επέλεξαν ασφαλιστικό ταμείο. Σας ακούω. Κύριε Σαράντη, έχουμε λύσει ένα πρόβλημα πάρα πολλών δεκαετιών. Ξέρετε, λόγω της πολυπλοκότητας του συστήματος και των διαφορετικών φορέων που υπήρχαν, συνέβαινε το εξής. Έκανε κάποιος μια δραστηριότητα. Του επέβαλε ο ΟΓΑ την εισφορά, του επέβαλε ο ΑΕ τη δική του εισφορά, για την ίδια δουλειά. Συγκρούονταν μεταξύ τους τα διαφορετικά ασφαλιστικά ταμεία δηλαδή. Και βρισκόταν ο ασφαλισμένος χρεωμένος με πάρα πολλά ποσά. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι πολλών συναδέλφων σας δημοσιογράφων, οι οποίοι είχαν χρεωθεί πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ, διότι το σύστημα κάποια στιγμή είδε ότι δεν ήταν. Δεν είχαν καταβληθεί οι εισφορές τους για τον ΟΑΕ, διότι ο ΟΑΕ τους είχε βάλει ως ασφαλισμένους και εκεί, εκτός από το ΤΣΠΕΑΘ, και είχαν 100.000, 150.000, 200.000 οφειλή. Το ίδιο και οι νέοι ασφαλισμένοι. Μετά από το 1993, όσοι ήταν ασφαλισμένοι μπορούσαν να δηλώνουν έναν από τους πολλούς φορείς που θα μπορούσαν να διεκδικούν τη δική τους περίπτωση ασφάλισης. Και βρίσκονταν πάλι και αυτοί χρεωμένοι. Όλες αυτές οι κατηγορίες επιλύθηκαν. Το είχα προαναγγείλει, το είχα σχεδιάσει, το είχα πει εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια. Ήρθε η στιγμή που μπορέσαμε να το κάνουμε, γιατί η ελευθερία που έχουμε ανακτήσει δημοσιονομική και είναι γεγονός, είναι η ελευθερία που αποκτήσαμε δημοσιονομική, είναι γεγονός, μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τέτοιες παρεμβάσεις και να διορθώσουμε απαραίτητες αδικίες. Και να διαγράφουμε τις οφειλές. Ο τρόπος είναι απλός. Με το TaxisNet, με το κωδικό. Θα έρθω σιγά σιγά, θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε λοιπόν. Δεύτερη κατηγορία είναι οι ασφαλισμένοι. Με υπαγωγή στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕ ή του ΟΓΑ λόγω πληθυσμιακών και εισοδηματικών κριτηρίων. Είναι οι περιοχές εκείνες που σύμφωνα με το πληθυσμιακό κριτήριο κάτω από 3.000 κατοίκους θα μπορούσαν να είναι στον ΟΓΑ ασφαλισμένοι και όχι στον ΟΑΕ. Που μπορούσαν να έχουν ένα μαγαζί, ένα φούρνο, κάτι. Ο ΟΑΕ τους έβαζε ένα άλλο ποσό. Το επίσης της εισφοράς του ΟΑΕ, πέρα από αυτή του ΟΓΑ. Οι άνθρωποι δήλωναν και κατέβαλαν την εισφορά προς τον ΟΓΑ, όμως ο ΟΑΕ τους επέβαλε εισφορά σαν να ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Μία σύγκρουση συμφερόντων εδώ των ασφαλιστικών ταμείων, που ερχόταν ο ασφαλισμένος να πληρώσει. Πολλών δεκαετιών πρόβλημα αυτό. Το λύσαμε και αυτό με αυτό το πρόβλημα. Μια απλή εφαρμογή που θα εξηγήσω μετά. Τρίτη κατηγορία, ήδη έχετε κάνει αναφορά. Αφορά το. Για το πρώτο 93 και μετά. Όχι, αφορά το συνάφη το δικό μου. Δημοσιογράφος. Τρίτη κατηγορία, λοιπόν. Δημοσιογράφοι με παράλληλη ασφάλιση σε ΟΑΕ και ΤΑΠΜΟΕΠ, το πρώην ΤΣΠΕΑΘ, για την ίδια δραστηριότητα. Πριν από 1,5-2 χρόνια περίπου, στη Βουλή είχα μιλήσει σε μια συζήτηση για τα θέματα αυτά. Και εγκαλούσα, θα το πω και ξανά, τους δημοσιογράφους που δεν αναδείκνυαν ένα σοβαρό πρόβλημα. Με βάλετε να τσακωθώ μαζί σας. Ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ο καυγάς με όρους εντυμότητας είναι χρήσιμος και γόνιμος. Ναι, κανένας δημοσιογράφος, και μάλιστα είχα πει ούτε η Αυγή ούτε ο Ριζοσπάστης ακόμα, που ας πούμε είναι εφημερίδες οι οποίες δεν έχουν δεσμεύσεις
απέναντι στους εργοδότες, δεν είχαν βγάλει ποτέ αυτό το θέμα. Ποτέ. Και μιλάμε για πολλές χιλιάδες οφειλές. Και πολύ καλοί συνάδελφοί σας που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση να είναι οφειλέτες. Τεράστιο πρόβλημα. Mm-hmm. Ασφυξία. Το οποίο τελικά καταλήγει πάνω σε εμάς. Το λύσαμε. Το λύσαμε. Περιμένω να δω τι θα γίνει με το ταμείο μας. Το λύσαμε για τον ΕΔΟΕΑΠ. Μιλάω για τον ΕΔΟΕΑΠ. Εντάξει. Και αυτό έχει μεγάλη αξία. Αλλά γιατί... επειδή είναι λίγο πιο συντεχνιακό, το αφήνω δεν για να προχωράω. Δεν έχω πρόβλημα να μιλήσουμε και γι' αυτό. Γιατί... Όχι, όχι. Το προχωράω και το πάω παραπέρα, ναι. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο αφορά αυτό τον γενικό πληθυσμό. Έρχομαι στις επόμενες κάρτες ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στον ΕΦΚΑ. Ναι. Νομίζω ότι αυτό έχει την δικιά του αξία. Εδώ λοιπόν οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ. Στη διεύθυνση www.efka.gov.gr. Πώς γίνεται? Πάμε επιλογή στο πεδίο. Αίτηση για αμφισβήτηση οφειλής. Είναι ο νόμος 4554 κάθετος του 18. Και είσοδος με τους κωδικούς του TaxisNet. Καλά τα πά? Έτσι ακριβώς. Και είναι μια πολύ απλή εφαρμογή. Έχει δύο πεδία. Και επιλέγεις ποιο από τα δύο ποσά διαγράφεις. Αν τυχόν είσαι οφειλέτης και στα δύο. Καταρχάς πρέπει να έχεις τα λεφτά για να μπεις. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Α. Διαγράφεις οφειλή. Δεν είναι το θέμα τι πληρώνεις. Από εκεί πέρα θα πληρώσεις αυτό που επέλεξες να οφείλεις. Αυτό είναι το ζήτημα καταρχήν. Διαγράφεις ένα μεγάλο μέρος των οφειλών σου επιλέγοντας τον φορέα ασφάλισης, ο οποίος είναι ο πραγματικά αρμόδιος για να είσαι ασφαλισμένος σε αυτόν. Δηλαδή διαγράφεις την οφειλή, συνήθως αυτό θα γίνεται, του ΟΑΕ που είναι ακριβή. Να κρατήσει τη χαμηλή του ΟΓΑ. Αυτό θα συμβεί προφανώς. Η διαγράφη στην οφειλή του ΑΕ, που επίσης ήταν ακριβή, να διατηρήσει την οφειλή του ΤΣΠΕΑΤ, για την οποία είχαν καταβληθεί και εισφορές από τον εργοδότη σου για σένα. Και έχεις προφανώς συμφέρον να μην χάσεις αυτές τις εισφορές που κατέβαλε ο εργοδότης σου για σένα στο ΤΣΠΕΑΤ. Μάλιστα. Είναι πολύ λογική επιλογή. Το απλό συμφέρον που ο καθένας έχει για να επιλέξει το φορέα που του αρμόζει και ο οποίος είναι πιο υποφελής για αυτόν. Με μια επιλογή λοιπόν στο πεδίο διαγραφής των οφειλών που δεν θέλεις να παραμείνεις σε αυτό το φορέα, κρατάς την οφειλή την άλλη, η οποία μπορεί και να μην υπάρχει, έτσι. Διότι έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις ασφαλισμένων οι οποίοι ήταν συνεπείς στις πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών. Άρα σε έναν από το φορέα. Οπότε απλώς δεν έχει την οφειλή. Επόμενη κάρτα. Επόμενη κάρτα έχει να κάνει με την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εισπράξης. Έτσι, και η λέξη αναγκαστική νομίζω ότι έχει την αξία της. Λέμε λοιπόν, μέχρι την έκδοση απόφασης διαγραφής αναστέλλονται τα μέτρα διοικητικής εκτέλεσης ευάλωσης του οφειλέτη με εξαίρεση τις περιπτώσεις αβάσιμων ή προσχηματικών αιτήσεων. Με δύο λόγια μας το εξηγείτε. Όταν αυτή την ρύθμιση, την νομοθετική, την ψηφίσαμε το Σεπτέμβριο. Και στο μεταξύ δημιουργούσαμε την πλατφόρμα την ηλεκτρονική για να γίνεται η εξυπηρέτηση αμέσως. Ώστε μόλις θα έβγαζα, θα δημοσιευόταν στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση την οποία θα εξέδιδα, αμέσως να μπορούν οι ασφαλισμένοι να την εφαρμόσουν, να την αξιοποιήσουν αυτή την απόφαση. Και γι' αυτό κάναμε πρώτα την ηλεκτρονική πλατφόρμα που γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Όμως δεν πρέπει να είναι προσχηματική η αίτηση. Η σύνδεση της πληροφορίας ότι διαγράφομαι από αυτή την οφειλή πηγαίνει στο ΚΕΑΟ κατευθείαν. Και το ΚΕΑΟ δεν προχωράει σε αναγκαστικά μέτρα. Αν είχε ξεκινήσει ακόμα, σταματά. Mm-hmm. Ακόμα και αν είχαμε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες είχαν κρίνει την οφειλή, αυτές δεν εφαρμόζονται. Διότι με αυτή τη ρύθμιση του νόμου διαγράφονται αυτές οι οφειλές, ακόμα και αν είχε καταδικαστεί ο οφειλέτης να πληρώσει. Είναι όμως αποκλειστικά και μόνο περιπτώσεις τέτοιες που η αρμοδιότητα του φορέα. Ωραία. Ήταν το ζητούμενο. Έρχομαι στις συντάξεις που αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις εκκρεμείς κύριες συντάξεις. Αυτή είναι η επόμενη κάρτα την οποία θα δούμε. Έως 31/12 του 2014 είχαμε 168.922 συντάξεις. Στις 30/11 εκκρεμείς κύριες συντάξεις. Ναι. Το τονίζουμε κιόλας και το δείχνουμε. Στις 30/11 του 2018 40.688 συντάξεις. Στο διάστημα από 1η-1η του 2015 έως 30/11 του 2018 καταβλήθηκαν 448.701 συντάξεις. Και συνολικά πάνω από 750.000 παροχές. Στην περίοδο της δικής μας θητείας δώσαμε πάνω από 750.000 παροχές. Είναι περίπου 4,5 δισεκατομμύρια τα χρήματα που έδωσε η κοινωνική ασφάλιση στον ελληνικό πληθυσμό. Και αυτό το ποσό αντιλαμβάνεστε είναι ένα ποσό σημαντικό. Αλλά από εμάς τα βρήκατε και τα δώσατε.
Εννοείται από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασό και εσάς. Όχι, δεν εννοώ εμάς, εννοώ από τους πολίτες. Τα πήρατε, στους πολίτες τα δώσατε. Δεν έχω καμία αντίρρηση, προφανώς. Αλλά από τους πολίτες τα παίρνανε και δεν τους δίνανε. Γιατί ναι, όλα αυτά τα χρόνια είχαμε. Καλά, και εσείς παίρνατε και δεν δίνατε και δεν παίρνατε, πήρατε και εσείς ένα διάστημα και τώρα δώσατε. Δεν είναι έτσι. Και αυτό θα αποδεικνύεται. Θα τα πάω μετά αυτά. Αποδεικνύεται με δεδομένα, δηλαδή. Mm-hmm. Δεν έχει συμβεί αυτό. Τα είπα και στη Βουλή την ομιλία μου την Πέμπτη. Το παρακολούθησα. Έτσι δεν υπάρχει. Έρχομαι στις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις. Αυτή είναι η επόμενη κάρτα την οποία θα παρακολουθήσουμε. Μιλάμε αυτή τη φορά λοιπόν για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις και αυτό έχει και την δικιά του αξία έως 31/12/14. 154.022 συντάξεις, 30/11/18 78.848 συντάξεις και στο διάστημα 1/1/15 έως 30/11/18 καταβλήθηκαν 221.270 συντάξεις. Αυτά που λέτε τα νούμερα κρύβουν μια μεγάλη αλήθεια στο μεταξύ. Είναι πραγματικά νούμερα που θα το δείχνουμε. Είναι εσείς αλήθεια. Τα έχετε ως Υπουργείο τα έχετε βγάλει. Είναι τα δεδομένα που βγάζει η Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου και η Διεύθυνση Στρατηγικών Μελετών του ΕΦΚΑ. Είναι μετρημένα όλα αυτά. Ωραία. Μέσα από το σύστημα παρακολούθησης. Τι δεν φαίνεται από εδώ και δεν είναι εύκολο να φαίνεται. Πόσες στο μεταξύ χορηγήθηκαν. Τώρα μιλάτε για τις εκκρεμείς. Ναι, ναι. Στο μεταξύ όμως χορηγήθηκαν, όπως σας είπα νωρίτερα, 750.000 παροχές. Αυτά είναι πάντως, αυτές είναι οι εκκρεμότητες. Δεν είναι ότι και τι χορηγήθηκε. Και επειδή είμαστε εκκρεμότητες. Και είναι γεγονός ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στην έκθεση των επικουρικών. Γιατί το επικουρικό σύστημα ήταν περισσότερο διασπασμένο από ότι τις κύριες ασφάλισης, με πολύ ειδικότερους κανόνες από ταμείο σε ταμείο, ασφαλιστικό, επικουρικό. Και όλα αυτά για να δαινοποιείς και να τα βάλεις σε μια σειρά και να δημιουργήσεις μια πλατφόρμα μηχανογραφικής εφαρμογής για να βιώνουν γρήγορα, ήθελε χρόνο. Μάλιστα. Αυτά ολοκληρώνονται, προχωράμε πολύ πιο γρήγορα πια στην έκδοση επικουρικών. Έχουμε πραγματικά αυτό το υπόλοιπο, το δεν είναι αμεληταίο, είναι περισσότερο από ό,τι οι κυρίες. Περάσαμε διάταξη πριν λίγες μέρες, σύμφωνα με την οποία όποιος έχει πάρει κύρια σύνταξη και αναμένει την επικουρική θα του δοθεί πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς κανέναν έλεγχο. Μείναμε, αυτό λοιπόν θα δώσει πολύ γρήγορα επικουρικές συντάξεις στο επόμενο διάστημα για να μειώσουμε πολύ τις εκκρεμότητες αυτές. Έτσι αποδεικνύουμε ότι πληρώνουμε συντάξεις. Και θέλουμε να πληρώσουμε συντάξεις. Να το πούμε αμέσως μετά αυτό, γιατί πάω, μένω σε εκκρεμότητες και έρχομαι τώρα μάλλον με την επόμενη κάρτα στα εκκρεμή εφάπαξ. Έτσι. Και εκεί να πάμε να δούμε. 31/12/14 είχαμε 63.500 εφάπαξ. 30/11/18 22.588 και στο διάστημα 1/1/15 έως το τέλος περίπου του 18 καταβλήθηκαν 97.999 εφάπαξ. Αυτό το 999 μου φάνηκε σαν όπως πουλάμε τα καρπούζια. 9 και 99. Λοιπόν, μπορούσαμε να το κάνουμε 98.000. Πάμε λοιπόν, εκκρεμή εφάπαξ. Πρώτα απ' όλα τα εφάπαξ δεν δίνονταν από το Σεπτέμβριο του 2013. Είχαν σταματήσει. Και είχαν σταματήσει διότι ο νόμος όπως είχε τότε προσδιορίσει τον τρόπο υπολογισμού των εφάπαξ οδηγούσε σε τεράστιες μειώσεις. Δεν τόλμησε καν η τότε κυβέρνηση, η Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, να θέσει σε εφαρμογή εκείνο τον νόμο. Οδηγούσε σε μειώσεις που ξεπερνούσαν τα 10.000 ευρώ, δηλαδή συνολικά ήταν πάνω από 64% οι μειώσεις των εφάπαξ που προκαλούνταν από την κυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Θα μου πεις, είναι κουραστικό να λες εμείς είμαστε καλύτερα από τους άλλους γιατί κόψαμε λιγότερο. Η αλήθεια είναι όμως ότι, και γιατί είναι και το θέμα, είναι πώς θα βελτιώσουμε το σύστημα και θα κάνουμε παροχές οι οποίες αντιστοιχούν στα δικαιώματα των πολιτών που συνεισέφεραν. Κύριε Υπουργέ, είναι ένα θέμα ότι με 35 χρόνια ασφάλισης, με τον τρόπο υπολογισμού του νόμου Βρούτσι, θα ήταν 22.957, με τον νόμο αυτόν που τώρα ισχύει, το δικό μας νόμο, είναι 32.900. Είναι 10.000 παραπάνω το εφάπαξ. Μία παράκληση. Επειδή έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτά, θα παρακαλέσω να το τρέξουμε λίγο παραπάνω γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Πάω στην επόμενη κάρτα. Η επόμενη κάρτα έχει να κάνει με συντάξεις που αυξάνονται από 1η του 19 μετά τον επανυπολογισμό με τον νόμο 4387 του 16. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το νούμερο είναι 401.894 γύρατος, μέση αύξηση στην πενταετία 96,27 ευρώ το μήνα. Βλέπουμε σε σχέση με την αναπηρία 89 ευρώ το μήνα και λόγω θανάτου 111,27 ευρώ το μήνα. Ναι.
Το βλέπουμε αυτό. Προφανή τα αποτελέσματα μιας θετικής διαφοράς. Είναι αυτό που έχει πει η κυβέρνηση, ότι 620.000 από τις ήδη χορηγούμενες συντάξεις, οι οποίες δεν περικόπησαν, έχουμε 620.000 να παίρνουν αύξηση. Και αυτές είναι οι πληθυσμιακές κατηγορίες που εξηγήσατε. Πάμε στο ποσοστό των μη μισθωτών με μηνιαία εισφορά έως 200 ευρώ. Εδώ είναι λοιπόν το 18 το 87,7%, το 17 ήταν 86,8%, το 16 ήταν μηνιαίως το 27%. Το έχουν παραδεχθεί όλοι πια, ότι πραγματικά οι εισφορές που προκύπτουν από το σύστημα είναι πολύ μικρότερες. Και από 1η-1η του 19 θα είναι ακόμα πιο μικρές. Διότι περάσαμε διάταξη σύμφωνα με την οποία η εισφορά των ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων από 20% μειώνεται στο 13% και 33% των καθαρών εισοδημάτων. Θα έχουμε θεματική μείωση. Θα είναι περίπου 117 ευρώ το μήνα για τις κύριες συντάξεις και για τους αγρότες 74 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Και 64,5% για όσους έχουν επικουρικό και φάπαξ, 64,5 ευρώ. Mm-hmm. Σταθερό. Φυσικά ο καθένας μπορεί να πληρώσει και παραπάνω, γιατί υπάρχει άλλη διάταξη που μου έχει ζητήσει η ΓΕΣΕΒΕ και η ΕΣΕΕ να βάλουμε, ώστε αν θέλει κάποιος να πληρώνει παραπάνω, επειδή είναι πολύ μικρές εισφορές, να μπορεί να το κάνει. Ιδίως αφορά εκείνους που έχουν καταβάλει πάρα πολλές εισφορές, ψηλές εισφορές, και έχουν συμφέρον να μην μειωθούν, γιατί θα πάρουν μεγαλύτερη σύνταξη, έχουν το δικαίωμα να αυξήσουν την εισφορά. Λέω και στους συναδέλφους στο κοντρόλο ότι θα πάω στην κάρτα νούμερο 6. Και πάμε να δούμε την ελάχιστη εισφορά, 64,50 ευρώ για επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ επιστημόνων. Είναι αυτό το οποίο είναι είπατε. 23 ευρώ για, ναι, για το εφάπαξ και το υπόλοιπο είναι τα 41 ευρώ για την επικουρική σύνταξη. Είναι για όσους αφορά. Λίγοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Κυρίως είναι στους δικηγόρους αυτό το θέμα και στους πολιτικούς μηχανικούς στον περιπολικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτές τις κάρτες τις οποίες είδαμε. Νομίζω ότι οι φίλοι τηλεθεατές πήραν μια εικόνα. Και απάντηση για τα δημοσιεύματα, τα σημερινά πρωτοσέλιδα, τα οποία επιμένουν να λένε ότι. Εγώ έρχομαι σε ένα δημοσίευμα το οποίο έχει να κάνει με την Eurostat. Τα πιστεύουμε τα στοιχεία της Eurostat? Κοιτάξτε. Η Eurostat παίρνει στοιχεία από την Elstat. Ναι. Άρα, καμιά φορά, να σας πω. Τους δίνουν λάθος? Όχι, καμιά φορά απέχουν και μεταξύ τους. Είμαι βέβαιος ότι στο τέλος καταλήγει σε μια σωστή. Φτωχότεροι κατά 5.200 ευρώ έγιναν οι Έλληνες στα χρόνια της κρίσης. Σχεδόν το 1 τέταρτο του μέσου ετήσιου εισοδήματος των Ελλήνων, την περίοδο 8 με 17, εξαϊλώθηκε. 5.200 ευρώ έχασε ο κάθε Έλληνας σε αυτά τα χρόνια της κρίσης, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, το λέω, έτσι. Δεν είναι λάθος το στοιχείο, είναι λάθος ο υπολογισμός του χρόνου για ποιον αναφερόμαστε. Πράγματι, από τότε μέχρι το 17. Το δημοσίευμα λέει εδώ ότι εξαϊλώθηκε την περίοδο από το 8 έως το 17. Καμία αντίρρηση ότι η χρονική περίοδος είναι αυτή για την οποία κάνει τη μελέτη. Κάνει τη μελέτη για αυτή την περίοδο, τη χρονική, τα 9 χρόνια από το 2008 μέχρι το 2017. Δεν λέει όμως αυτή η περίοδος πότε υπήρξε η απώλεια. Η απώλεια όλοι ξέρουμε πια ότι συνέβη μέχρι και το τέλος του 2014, πριν αρχίσει η κυβέρνησή μας να έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, που χάσαμε το 25% του ΑΕΠ. Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Το κατακεφαλή... Είναι το 1 τέταρτο. Αυτό το 25% της απώλειας του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος είναι ακριβώς το 1 τέταρτο της περιουσίας του κάθε ανθρώπου και της χώρας μαζί. Πάντως έχουμε κατέβει και πολύ στην δύναμη της κατανάλωσης, αφού δεν είχαμε λεφτά αυτά τα χρόνια που περιγράψαμε. Αυτός ο ρυθμός όμως άλλαξε από το 2015 και μετά, κυρίως. Μέχρι το 2017 είναι τα στοιχεία, το τονίζω. Επαναλαμβάνω ότι δεν λέει, πάει μέχρι το 2015 και από το 2015 και μετά το ξεχνάμε. Ναι, αλλά άμα το αναλύσετε, θα δείτε ότι πρώτα απ' όλα πετύχαμε πλεονάσματα και πετύχαμε ρυθμούς αύξησης του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος και ανάπτυξης από το 2016 και μετά. Αυτά είναι αποτυπωμένα και γι' αυτό τελειώσαμε με τα μνημόνια. Όχι, έχει σημασία να διαβάζουμε σωστά τα νούμερα. Εκεί θα έρθω. Άλλο να λες μέχρι τώρα τι έγινε. Αλλά και άλλο πράγμα να λες πότε έγινε. Να το πείτε στο μέχρι τώρα. Να το πείτε. Όχι, το έχει πει η Eurostat. Λοιπόν, αυτές οι αποτυπώσεις, λοιπόν, κύριε Σαράντη, για να καταλάβει ο τηλεθεατής σου, κάθε άνθρωπος, αυτές οι διαπιστώσεις είναι κοινές διαπιστώσεις. Αλλιώς δεν θα βγαίναμε από τα μνημόνια. Δεν θα υπήρχε λόγος η Ελλάδα να κριθεί ότι πέτυχε επιτυχώς αυτή την περίοδο. Με πιέζουν από το κοντρόλ λόγω χρόνου, παράκληση. Τρία ερωτήματα θα θέσω. Θέλω πολύ, πολύ γρήγορες απαντήσεις. Υπάρχει ο οικονομικός χώρος? Εκλογές. Έχετε πει, το άκουσα και στη Βουλή,
τις προσδιορίσατε για τον Οκτώβριο, σωστά. Τότε θέλουμε, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Αν και η προεκλογική περίοδος φαίνεται ότι ξεκίνησε πρώτα. Από την πρώτη μέρα που εκλεγήκαμε στην κυβέρνηση. Ναι, επίσημα όμως θα ξεκινήσει με την καινούργια χρονιά, γιατί μπαίνουμε σε χρονιά εκλογών, ανεξάρτητα με το πότε θα γίνει. Είχαμε ένα παλεντέσπορ, είχαμε ένα συνέδριο. Αυτό το έχει και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι σίγουρα θα γίνει το 19. Ναι, νομίζω ότι το λέει και το Σύνταγμα αυτό. Δεν χρειάζεται επειδή το λέει ο κ. Μητσοτάκης. Υπάρχει ο οικονομικός χώρος, ώστε αν οι εκλογές πάνε τον Οκτώβρη, μέχρι τον Οκτώβρη να κάνετε και άλλες παροχές. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε, κύριε Σαράτη. Πρώτα απ' όλα, όπως είπα και στη Βουλή, έχουμε μεγάλο περιθώριο να δούμε τα θέματα καλύτερης ρύθμισης οφειλών για κατηγορίες που δεν μπορούσαν να ενταχθούν μέχρι τώρα στις ειδικές πλατφόρμες που είχαμε κάνει για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κυρίως εκείνοι οι οφειλοί. Είναι πολλά ζητήματα τα οποία θα επιλύσουμε στο επόμενο διάστημα. Λέτε λοιπόν ότι οι εκλογές τον Οκτώβρη. Θα φτάσει η συμφωνία. Θέλουμε να είναι τον Οκτώβρη. Θέλετε. Θα φτάσει η συμφωνία των προσπών στη Βουλή. Προφανώς. Πρώτο το ερώτημα είναι αυτό. Όχι, είμαι γιατί ο κύριος Καμένος, ο οποίος είναι μαζί σας στην κυβέρνηση, με συγχωρείτε, είπε να μπλοκάρει τη συμφωνία των Πρεσπών το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Ήρθε η ώρα να πάρει θέση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Επί της ουσίας λέει να μην φτάσει. Δεν έχει θεσμικό ρόλο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εμποδίσει την πολιτική. Μιλάει για το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, ώστε να πάρθει η απόφαση. Το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών είναι θεσμικό όργανο από το Σύνταγμα. Υπάρχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπάρχει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε καμιά περίπτωση δεν θα διανοούνταν να εμποδίσει την κυβέρνηση να ασκήσει την πολιτική η οποία είναι ψηφισμένη και μπορεί να ψηφιστεί και να κριθεί. Θα βρεθούν οι 151 για να ψηφίσουν. Προφανώς και θα βρεθούν. Θα βρεθούν κάποιοι άλλοι 151 αν υπάρξει πρόταση μορφής. Σε καμιά περίπτωση. Δεν θα βρεθούν 151. Γρήγορα θέλω να σας απαντώ. Ναι. Σε καμιά περίπτωση δεν θα βρεθούν, όχι. Συγγνώμη, δεν το καταλαβαίνω. Δεν θα βρεθούν. Θα βρεθούν 100. Θα ψηφίσουν, είπατε. Που θα ψηφίσουν οι μομοφίδια. Ναι, εντάξει. Το έγινε κατανοητό τώρα. Είπατε, λοιπόν, αν θα βρεθούν 151 που θα ψηφίσουν μομφή κατά τη κυβέρνηση. Δεν θα βρεθούν. Όχι. Μάλιστα. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει. Κύριε Πετρόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα και για τα στοιχεία τα οποία μας δώσατε. Είδατε, βάζουμε θέματα που θέλουν πολύ χρόνο να συζητά. Ναι, πάντα χρειάζεται χρόνος, αλλά ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Σας εύχομαι καλή δουλειά και καλή χρονιά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλους.